Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Κώστα Κετζετζόγλου. Σε λίγο, σε λίγο, γιατί μας κάνει νόημα ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος φυσικά ζει στον αστερισμό του. Είναι απροσανατολιστικό αυτό λίγο έτσι για την ομάδα. Φαντάζομαι έχει τους μηχανισμούς του Αλμέιδα για να το κρατήσει εκτός. Ναι. Αλλά όλη η ΑΕΚ ασχολείται με το γήπεδο αυτή την εποχή. Mm. Κώστα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Γεια σας, παιδιά. Πώς είστε? Γεια σας, Κωστή. Με το γήπεδο ασχολούμαστε, τι να κάνουμε. Ρε παιδί μου, ναι, λέω για την ομάδα. Λέω, φαντάζομαι θα έχει τους μηχανισμούς ο Αλμέιδα να σηκώσει στεγανά, να έχει την... ναι, μωρέ. Ναι. Ναι. Θα πάνε αύριο και αυτοί να δουν τα τέτοια, αλλά όχι, είναι... Πιστεύω ότι σε αυτό το πράγμα είναι ο Αλμέιδα είναι καλός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ούτε ότι θα περιμένει να νικήσει η ομάδα επειδή παίζει στο γήπεδο. Πάντα είναι επικίνδυνα αυτά τα παιχνίδια που είναι και σαν φιέστες. Και τώρα στην ΑΕΚ τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι ιστορία πραγματική. Αλλά νομίζω ότι θα μείνει συγκεντρωμένη. Ελπίζω δηλαδή. Ναι. Ελπίζω θα μείνει συγκεντρωμένη. Ναι. Γίνονται τελευταίες ετοιμασίες. Σήμερα είναι, όπως σας είπα, η γενική πρόβα. Ναι. Κάποια πράγματα να πω από σήμερα έτσι για πες. Και για φίλους που θα πάνε, ότι όχι για event. Επειδή είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει το γήπεδο, οι πόρτες ανοίγουν 5, έτσι. Το event αρχίζει 8. Καλό θα είναι όσοι μπορούν να πάνε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο όμορφη η αίσθηση του γηπέδου μέσα και να το βλέπεις να γεμίζει σιγά σιγά, που η ώρα θα περάσει νεράκι, και γιατί σίγουρα είναι πρώτο παιχνίδι, είναι νέα κατάσταση, είναι πρώτο παιχνίδι, θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα. Ναι, έτσι. Προφανώς. Είναι δεδομένο αυτό, πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και εγώ με εισιτήρια θα πάω, θα πάω από τα δημοσιογραφικά, οπότε και εγώ όσο μπορώ νωρίτερα θα πάω και η οικογένειά μου. Και το λέω σε όλους, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τις 7 η ώρα όσοι μπορούν να έχουν πάρει θέση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα περάσει ωραία η ώρα κι αυτή. Όπως συμβαίνει είναι, σε όλα τα μεγάλα μάτσε, Κωστή. Να είναι σίγουροι. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά είναι και το... Έχουν γίνει test event, δοκιμαστικά, τα μηχανήματα, όλα αυτά δουλεύουν τα πάντα, εννοείται. Αλλά τώρα μιλάμε για 32.000 κόσμο σε ένα γήπεδο που ανοίγει πρώτη φορά. Mm-hmm. Οπότε όσοι μπορούν νωρίτερα, έτσι κι αλλιώς... Στη Φιλαδέλφια επιστρέφουμε, πάντα η Φιλαδέλφια είναι όμορφη. 5 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Μέχρι τις 7 όσο μπορούν περισσότεροι να πάνε, και να έχουμε και λίγο υπομονή. Χρηστικά μπορεί να μας πεις δύο πράγματα, δηλαδή για τον τρόπο μετακίνησης, για το τι να αποφύγουμε. Ναι, όσοι μπορούν με το τρένο ή με λεωφορείο είναι το καλύτερο. Θα κλείσουν δρόμοι. Γιατί δρόμοι δεν ξέρω αν θα κλειστούν, γιατί βλέπουμε την υπογειοποίηση. Παλιά έκλεινε αυτός ο δρόμος. Τώρα με την υπογειοποίηση δεν ξέρω αν θα κλείσει. Υπάρχει και πολλής χώρος έτσι έξω από το κήπεδο να κινηθεί ο κόσμος, πεζόδρομοι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αυτά θα τα ανακοινώσει τροχιά. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, δεν θέλω να πάρω. Αλλά το δεδομένο είναι ότι για όσους πήγαιναν ο ΆΚΑ, ο σταθμός του Περισσού είναι πολύ πιο κοντά στο κήπεδο της Φιλαδέλφειας από ότι είναι ο σταθμός Ειρήνη. Ίσως δεν φαίνεται, γιατί οι εγκαταστάσεις του ΆΚΑ ξεκινάνε ουσιαστικά από εκεί που σταματάει το τρένο στην Ειρήνη, αλλά μέχρι να φτάσει στη θέση σου είναι πολύ πιο κοντά. Είναι μετρημένα 600 μέτρα, 600 κάτι, και σε λίγο καιρό που θα φτιαχτεί και ο πεζόδρομος που έχει ήδη εγκριθεί από την περιφέρεια και από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, που θα πηγαίνει σε ευθεία στο γήπεδο, θα ξεκινάει από τον Περισσό και θα καταλήγει σε αυτή την πλατεία που έχει φτιαχτεί πάνω από την υπογειοποίηση, θα είναι και κάτω από 500 μέτρα. Αλλά και τώρα, όσοι πάνε, πάντα η καλύτερη επιλογή είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί πάρκινγκ δεν έχει, όπως δεν είχε, δεν έχει. Έχει πάρκινγκ δηλαδή για τα VIP, για σουίτες και τα λοιπά, για επίσημους. Θα υπάρξει και άλλο ένα πάρκινγκ στο Περισσό, σε μια εγκατάσταση τέλος πάντων που φτιάχνει και εκεί η Εκκλησία, η Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά ακόμη αυτό δεν είναι έτοιμο. Αυτό όταν είναι έτοιμο θα χρησιμοποιείται για τους αγώνες ως πάρκινγκ. Πόσες θέσεις θα έχει αυτό? Θα έχει 250 θέσεις. Οι έμπειροι ξέρουν που μπορούν να βρουν πάρκινγκ μακριά έτσι από το γήπεδο, αλλά το τρένο νομίζω είναι η καλύτερη λύση. Όπως και τα λεωφορεία, έχει αρκετά λεωφορεία περνάνε από Δεκελίας
και τρόλια υπάρχει. Αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα και από την εμπειρία που έχω και πιστεύω και η ΑΕΚ το έχει πει και θα το ξαναπεί, είναι όσο γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δηλαδή 5 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, αν γίνεται μέχρι τις 7 η ώρα να, οι περισσότεροι να έχουν μπει μέσα. Να είναι στη θέση τους, ναι. Ναι, όσοι μπορούν, έτσι δεν σου λέω τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και για δική τους εξυπηρέτηση, γιατί είναι η πρώτη φορά. Είναι τα τουρνικέ, είναι πολλοί κόσμοι. Ακριβώς. Κάποιος θα κολλήσει στο τουρνικέ. Μπράβο. Θα πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία μετά εκεί πέρα. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν, είναι υπερσύγχρονα. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, ναι. για τα εγγένεια. Όσοι έχουν δει πράγματα μιλάνε για μια φανταστική βραδιά. Έτσι την περιμένουμε κι εμείς. Εντάξει, δεν έχουν κρατηθεί όσο το δυνατόν πιο μυστικά γίνεται για να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, που είναι και το σημαντικό. Και ας πούμε, εντάξει, είναι αντιεπαγγελματικό, αλλά και εμένα μου αρέσει αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Εντάξει, δεν είναι διεκδικούμε το Pulitzer, ρε φίλε, να νιώσουμε και μια έκπληξη. Ναι. Κακό. Ναι. Η μετάδοση θα ξεκινήσει 8.30 ώρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ από το εξωτερικό που λένε πώς θα δουν την... Κοίτα να δεις, νομίζω τα δικαιώματα τα έχει δώσει στην Netflix για όλο τον κόσμο. Α, τα έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι όπως κάποια παιχνίδια ότι κλειδώνει, που... Ναι, ότι κλειδώνει για αυτούς το κανάλι έξω. Άμα λες ότι το έχει δώσει για όλο τον κόσμο, okay. Κλειδώνει όταν υπάρχουν παιχνίδια, δηλαδή... Ναι, κατάλαβα. Φαντάζομαι. Ναι. Ας πούμε το Ευρωμπάσκετ, ξέρω εγώ. Όντως κλείδωνε. Νομίζω το βλέπεις μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Οι ταινίες ενδεχομένως δεν υπάρχουν δικαιώματα για να προβληθείς. Εδώ δεν νομίζω ότι έχει κρατήσει δικαιώματα κάποιος για εξωτερικό. Πιστεύω θα το δουν όλοι. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να τους πάρω και στο λαιμό μου, αλλά έτσι νομίζω. Ξέρω πολύ καλά ότι σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και το Μουντιάλ παλιά που το είχε η ΕΡΤ, μπορούσες να δεις την Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά δεν μπορούσες να δεις το εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σωστό. Είναι κάτι ανοιχτό, ναι. Ναι. Προφανώς, ναι. Πιστεύω θα είναι ανοιχτό. Και εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχει ζήτημα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς σίγουρα θα το ανεβάσει και η ΕΡΤ στο YouTube το δικό της, σίγουρα θα το ανεβάσει και η ΑΕΚ. Οπότε θα υπάρχει πρόσβαση. Θα υπάρχει πρόσβαση για όλους. Και απ' έξω δηλαδή. Είναι κάτι άλλο, δεν έχει σχέση με παιχνίδι. Μετά είναι άλλη ιστορία. Έλεγχος λέει για πιστοποιητικά εμβολιασμού στο γήπεδο δεν γίνεται τώρα πλέον, όχι. Όχι, καμία σχέση, όχι. Πουθενά δεν γίνεται έλεγχος. Εδώ έχουμε ένα update, φίλε, από τον ΠΑΟΚ ρεπορτάζ για την πρόσκληση που εστάλε χθες από τον Δημήτρη Μελισσανίδη στους προέδρους των ομάδων. Ναι. Είχαν απευθείας επικοινωνία και ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Για προφανείς λόγους, από όσους προκύπτει το ρεπορτάζ, ο κ. Σαββίδης δεν θα παρευρεθεί και θα εκπροσωπηθεί όμως από τον Γιώργο Σαββίδη και τον Μάκη Γκαγκάτση. Μάλιστα. Στην εκδήλωση αυτή. Κοίτα, τώρα εντάξει, ο Ιβάν Σαββίδης αποφεύγει τις δημοσίες εμφανίσεις. Δεν πάει και στα μάτια του ΠΑΟΚ. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, οι περισσότερες ομάδες ανταποκρίθηκαν θετικά πάντως και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Περισσότερο από όλους και ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπουμε τώρα. Εντάξει, γιατί αυτά είναι σημαντικά στελέχη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι καλό αυτό να υπάρχει, ρε παιδιά. Εντάξει, απαραίτητο είναι για μένα. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι κάτι τυπικό, αλλά είναι και βαθιά ουσιαστικό. Ναι. Είναι ένα νέο γήπεδο. Πώς το λένε, είναι χαρά για όλους μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Ειλικρινά. Πρέπει να είναι χαρά για όλους μας. Έτσι. Γιατί δεν το λέμε για την ΑΕΚ, μακάρι και για τις άλλες ομάδες να είμαστε καλά και τότε και θα. Εγώ πάντως στο Βοτανικό θα σε έχω δίπλα μου, να ξέρεις. Εγώ θέλω πασαρέλα και στο Βοτανικό, πείτε στον κύριο Βασιλερά. Λίγο δύσκολο, βέβαια. Αλλά... και θα είμαστε ευανομένοι. Ο Κέτς έρχεται πάντως, να ξέρεις. Πώς είναι. Μαχητής. Εδώ τώρα άκουγε και γίνει ένα μπέρδεμα με το. Τώρα πρέπει να το λύσουμε, να δούμε τι ισχύει. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το αν θα το δείξει στο εξωτερικό την εκδήλωση. Και λέει ένας φίλος, είστε και δημοσιογράφοι, έρθει δείχνει live από το site. Φίλε μου καλέ, αυτό λέμε ότι το είπε και ο Κέτσε τώρα. Κάποια παιχνίδια είναι κλειδωμένα. Εδώ μπορεί να φαίνεται ότι τα δείχνει live από το site.
αλλά έξω δεν βλέπουνε. Ναι. Γιατί είναι κλειδωμένο. Ενδεχομένως αυτό δεν έχει δικαιώματα, μου σου λέει. Ναι, τώρα όμως σου λέει ότι θα γίνει για όλους. Ναι. Τώρα πιστεύω, έτσι, παιδιά, δεν το ξέρω. Ναι, επίσης, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει για όλους. Δεν νομίζω ότι θα κλειδώσει κάποιο. Αυτό το κάνει η ΑΕΚ με την ΕΡΤ. Ναι. Για να το δηλώσει ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το έκανε. Και γι' αυτό δεν το έδωσε και σε κλειστό κανάλι κτλ. Ακόμα έχουν έρθει ερωτήματα για ΑΜΕΑ, τι θα γίνει. Τώρα για ΑΜΕΑ, παιδιά, τι να πω εγώ, δεν ξέρω. Υπήρχαν κάποια εστία διαρκεία. Και κάποια εστία. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, δυστυχώς. Ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να απευθυνθούμε. Έχει φιλική πρόσβαση για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν. Ναι, τα ζωμπαίνει άδεια το γήπεδο. Ναι, όλες οι εγκαταστάσεις έχουν. Υπήρχε μια θύρα, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς είναι, με τα διαρκείας που ήταν για μία με συνοδό. Ναι. Και έχουν εξαντληθεί αυτά. Υπάρχουν κανόνες πάνω στους οποίους χτίζεται μια εγκατάσταση. Ναι, διαφορετικά. Αλλά καλό είναι σε αυτό να υπάρξει μια απευθείας επαφή με την ΑΕΚ. Ναι, για όποιον και γενικά, επειδή είναι πρώτη φορά που ανοίγει το γήπεδο με τόσο κόσμο, αυτό που λέει ο Κώστας και αυτό που θα πει και η ΑΕΚ, λογικά, παιδιά, όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Απιούμε το καφεδάκι μας στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Έτσι. Και να το δεις κιόλα. Εδώ ξέρεις τι τώρα, εδώ πηδάγαμε. Πήραγαν μάντρες, ας πούμε, ή κάνανε... Λες αλαθάνουσα. Να το δουν, όριστε. Τώρα υπάρχει εισιτήριο. Οπότε μπαίνεις μέσα από νωρίς και να ζήσεις όλο. Να δεις πώς είναι όταν όσο πέφτει ο ήλιος. Έχει πολλά ενδιαφέροντα. Ναι ρε παιδί μου, εδώ ξενυχτάνε από προχθές στο γήπεδο και βλέπουν τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν και κάνουν σέρφι. Ακριβώς. Δηλαδή να τους πειράξει να πάνε μια ώρα νωρίτερα. Όχι, κάθε μέρα γίνεται. Πατριντή. Αγωνιστικά έχουμε τίποτα να πούμε. Τώρα αγωνιστικά πιστεύω αύριο θα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Γιατί θα είναι μια προπόνηση με όλους τους παίχτες διαθέσιμους να δούμε τι γίνεται, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Αύριο ρε φίλε δεν έρχεσαι από εδώ. Αύριο. Δεν έρχεσαι από εδώ. Το πρωί. Ναι. Μπορείς. Πιθανό να μπορώ. Ναι. Το γήπεδο ανοίγει ρε φίλε. Να μην έρθεις να σε τιμήσουμε λίγο να κλάψουμε όλοι στον αέρα. το θέμα είναι ότι μετά θα πάω κάτω, μετά θα πάω για τέτοια Φιλαδέλφια. Πάντρες πηδάς, δεν μπορεί να μην αντέχεις. Έλα ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ. Γιατί έχω σκοπό να πάω από κατά τις 12 να με Φιλαδέλφια. Οπότε θα σε αποδερμέσουμε 10.30. Και έχουμε και εκπομπή το βράδυ, μετά και πριν και σήμερα. Βαρέ το έτσι μου αύριο. Οπότε είναι επιβαρυμένο το πρόγραμμα, να πούμε καλής. Δες το, δες το. Θα το δω. Να σου πω κάτι. Με ιωνικότητα εστία ρωτάνε. Περιμένουμε ακόμη και σήμερα ότι θα βγουν. Περιμένουμε ακόμη και σήμερα. Τώρα ξεμπερδέψανε με τα άλλα και προχωράνε αυτά με τον Ιωνικό. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα είχαν βγει και από χθες, αλλά δεν έχουν βγει. Ίσως σήμερα μέσα στη μέρα να βγουν. Το ΑΚ TV που λένε στην Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ έχει κανάλια για άλλες ομάδες, δεν νομίζω θα το δείξει. Όχι, και όχι. Είναι τα δικαιώματα έχει έρθει. Είναι κλειστό. Και θα, ναι. Και πότε θα κάνει προπόνηση στο νέο γήπεδο η ομάδα, Κυριακή, έχεις πει. Δεν έχω πει. Μας έχουν πει ότι θα κάνει προπόνηση. Να δούμε τώρα ποια θα είναι. Πιστεύω Κυριακή, γιατί το Σάββατο θα είναι, έτσι το μάτι γίνεται Δευτέρα για το λόγο ότι δεν θα είναι έτοιμο. Αλλά εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος πιστεύω το Σάββατο θα είναι ok, οπότε μάλλον Κυριακή φαντάζομαι. Έτσι μας είπαν, θα κάνει σίγουρα μια προπόνηση στο γήπεδο. Ωραία, φίλε. Η ομάδα. Αγωνιστικά είπαμε αύριο, Εντάξει, είδαμε και χθες, σας λέω, ο Τζούμπερ τώρα δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει. Ναι. Ίσως ο Γιώργος έχει πιο πολλά νέα πιο μετά. Οπότε μην λέω εγώ τώρα κάποια πράγματα. Γιατί τρομερή πάσα ήταν αυτή, να ξέρεις. Γίνεται προπόνηση. Οπότε ο Γιώργος ίσως θα σας πει πιο. Δηλαδή να ακούνε Καρπετόπουλους, να μην ακούνε Τσουτσέ. Ρε φίλε, άμα έχει προπόνηση τώρα, τι να σου πει το παιδί. Ενέρεση. Δηλαδή εντάξει. Okay. Όλοι το κάνετε αυτό. Και εσύ, κύριε Νικολογιάννη. Όλοι το κάνετε αυτό. Προπόνηση εκτό, τι να σου πει. Μα είναι οι ώρες. Τι να κάνουμε. Αφού πρέπει να πει ο Ρουμανός. Δηλαδή αν είχε χθες απόγευμα 7 η ώρα, α πούμε, θα έλεγα εγώ σήμερα. Θα έγινε στο μαγκαζίνο στον Νικολόπουλο. Λοιπόν, ωραία, Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα.